Όταν ξεκινήσαμε καλησπέρα, καλημέρα καταρχά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι των επενδύσεων ε, με την HIG πριν από πέντε χρόνια, ε, προφανώ είχαμε πιο ευκαιριακέ επενδύσει στο μυαλό μα. Σιγά σιγά όμω, η θελκτικότητα τη Ελλάδα ω προορισμό ε, επενδύσεων μα ε, όθησε στο να δημιουργήσουμε δύο μεγάλε πλατφόρμες. Οι οποίε πλέον σπάνε τα, σταδιακά σπάνε τα δεσμά τη Ελλάδο και επεκτείνονται προ τα έξω. Και αναφέρομαι τόσο στο ξενοδοχειακό μα κομμάτι, όσο και στο κομμάτι των logistics, όπου γι' αυτό σήμερα λίγο θα μιλήσω. Έχοντα εξαγοράσει μερίδια στου leaders του κλάδου, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία συγχώνευση και εξωστρέφεια, αφού συνεχίζουμε να επενδύουμε πλέον εκτό Ελλάδο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία. Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβενία και ευελπιστούμε να πάμε μέχρι τη Γερμανία δημιουργώντα μια ενοποιημένη εταιρεία logistics ε, η οποία θα μεταφέρει ε, προϊόντα από το λιμάνι του Πειραιά ε, προς Βορρά ε, σε μια προσπάθεια να αυξήσουμε το value add του λιμανιού του Πειραιά. Ε, και να πω ότι αυτό που ε, Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κάτσο. Ακούμε διάφορα για επενδύσεις, αλλά νομίζω πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τον τύπο των επενδύσεων και πόσο value-add έχουν στην οικονομία. Αυτό για μας στην HIG είναι πρωτεύων παράγοντας όταν αξιολόγουμε μια επενδύση. Ένα χρόνο πριν, βρισκόμενος πάλι από αυτό το βήμα και γράφοντας τις σημειώσεις μου για σήμερα, Προσπάθησα να αναλογιστώ τι είχαμε πει τότε και πού είμαστε σήμερα. Ομολογουμένω, ε, το τελευταίο εξάμεινο, λόγω των απανοτών εκλογικών ε, διαδικασιών και των ε, φυσικών καταστροφών που δεν μπορείς να τι προβλέψει, ε, ομολογουμένως έχουμε λίγο ε, πάρει μια, ένα ρεπό από την ε, αναπτυξιακή μας διαδικασία. Ε, έχει προσθεθεί ο παράγοντας κινδύνου της Μέσης Ανατολής και ε, βλέπουμε ότι ο άλλος παράγοντας κινδύνου που ήταν τα επιτόκια βρίσκονται σε μια σταθεροποίηση ε, όμως πολλές φορές επειδή ο πληθωρισμός είναι δύσκολο να τη θασευθεί Ενδεχομένως, ε, εάν οι υπόλοιποι παράγοντες κινδύνου αρχίσουν να υποχωρούν, ο πληθωρισμός πάλι να ξαναπάρει την ανιούσα. Οπότε και τα επιτόκια θα πάρουν την ανιούσα. Ε, για μας που έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο κατασκευαστικό πλάνο 600 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία, τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ο βασικός παράγοντας που αναγνωρίζουμε και τον ανέφερα και πέρσι και δυστυχώς θα τον αναφέρω και φέτος και θα το δούμε ε, πώς θα εξελιχθεί, είναι το εργατικό δυναμικό. Ε, το εργατικό δυναμικό όχι σε ε, ανθρώπους οι οποίοι είναι, ε, ας το πούμε, επιστήμονες, ε, προσφέρουν υπηρεσίες, αναλύουν, αλλά το βασικό εργατικό δυναμικό το οποίο παράγει. Αυτή τη στιγμή και στα ξενοδοχεία έχουμε πρόβλημα στο front line και στις αποθήκες μας έχουμε πρόβλημα στο front line και αναλύοντας το πώς θα κατασκευάσουμε όλα αυτά τα έργα που έχουμε ε, διακρίνουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία ε, στο που θα βρούμε εργατικό δυναμικό. Και δυστυχώς αυτό δεν βλέπουμε να ε, επιλύεται ε, σύντομα και θα είναι ένας παράγοντας για μένα πολύ σημαντικός διότι ε, συμφωνώ ότι πρέπει να βελτιωθούν οι μισθοί στη χώρα Συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε καλύτερα πληρωμένε θέσει εργασία, αλλά αυτό πρέπει να έρθει από μια ε, σταδιακή προσαρμογή για να προστατεύσουμε και αυτό που έχουμε ήδη ξεκινήσει να δημιουργούμε. Ε, πρέπει με κάποιο τρόπο να απελευθερώσουμε ε, ή να φέρουμε εργαζομένους, εργάτε, οι οποίοι να μπορέσουν να μα βοηθήσουν και να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη. Κάτι που για μα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Κλείνοντα, θα πω ότι η γενική μα θεώρηση είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται ε, στην σωστή αναπτυξιακή τροχιά, ότι έχει πολύ μεγάλο περιθώριο ακόμα περαιτέρω ανάπτυξη, όμω πρέπει, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα, το τι έχει προηγηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια και να φροντίσουμε πάση θυσία να μην, ε, να μην το ξαναυποστούμε. Ευχαριστώ.